Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει σοκαριστικές εικόνες. Ανέβαινα το δρόμο μετά τη Χερσόνησο δεξιά για να βγω στο ΒΟΑΚ, όπως είπαμε. Είναι 28 Σεπτεμβρίου, ναι. Πριν από 1,5 μήνα δηλαδή. Σωστά. Πριν από 2 μήνες. Περίπου, ναι. Κατέβαινε κάποιος Πολωνός, ήταν τουρίστας ήταν ο άνθρωπος. Mm-hmm. Είχε έρθει μόλις από την πατρίδα του. Είχε νοικιάσει αμάξι από το αεροδρόμιο. Θεωρώντας ότι έβαλε το GPS του για να τρεπάσει το ξενοδοχείο του. Αλλά χωρίς να γνωρίζει ότι ο δρόμος είναι τόσο μα τόσο ολισθηρός. Δηλαδή, όταν λέμε ολισθηρό. Ήταν ουσιαστικά οι πρώτες βροχές, τα πρωτοβρόχια. Ναι. Mm-hmm. Βαριόχημα διασχίζει τον ΒΟΑΚ στο ύψος του κόμβου της Χερσονήσου, όταν ξαφνικά ο οδηγός χάνει τον έλεγχο λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και στο παραπέντε αποφεύγει τη μετοπική σύγκρουση με αυτοκίνητο μετά από μια τρελή πορεία. Έχω την αίσθηση ότι η άσφαλτος εκεί θέλει πλήρη αντικατάσταση. Και όπως λέει χαρακτηριστικά και ο κύριος Παντερής, ο οργανωτικός γραμματέας του Συλλόγου, ο δρόμος ο συγκεκριμένος, σε περίπτωση βροχοπτώσεων, είτε είναι πρωτοβρόχια είτε όχι, θα πρέπει να κλείνει οριστικά. Το βίντεο ντοκουμέντο της ανθρώπινης ασπίδας προκάλεσε σοκ στους τηλεθεατές στη διάρκεια της εκπομπής Ώρα Αιχμής, με το συγκεκριμένο σημείο μετά τη βροχή να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έχουν τρακάρει εδώ δεκάδες αυτοκίνητα. Τα φρεναρίσματα εδώ πανεβαίνουν. Και απέναντι που έχει σκάσει το όχημα. Αν δηλαδή έχει βαγό, άπο θα πήγαινε εδώ από κάτω. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το τροχαίο σημειώθηκε στον επικίνδυνο κόμβο της Χερσονήσου, όπου κάθε φορά που βρέχει μετατρέπεται σε ένα πραγματικό παγοδρόμιο. Μάλιστα, μία μέρα μετά το τροχαίο, μέλη της ανθρώπινης ασπίδας πήγαν στην επικίνδυνη περιοχή και έκαναν άτυπη αυτοψία σε ένα σημείο που δυστυχώς στο παρελθόν έχει δώσει σοβαρά τροχαία δυστυχήματα. Δηλαδή το αυτοκίνητο ήρθε ανεξέλεκτο πάνω μου, ανεξέλεκτο τελείως. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ευτυχώς ήμουν εγώ, αλλιώς θα πηγαίνουν από κάτω, θα το δούμε στο επόμενο βίντεο, φαντάζομαι. Mm-hmm. Και επίσης γλιτώσανε τα χειρότερα. Θέλω να πιστεύω ότι και με αυτό το βίντεο, με αφορμή το σημερινό βίντεο, ότι και οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας τουλάχιστον θα μεριμνήσουν όσον αφορά την μπάρα, δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί. Τουλάχιστον το σημείο αυτό να γίνει μια πιο λεπτομερή, αν το θέλετε, εξέταση, ίσως να δούμε αν όντως είναι το ζήτημα είναι η αστοχία του ασφαλτικού, θα πρέπει να διευθυνθεί.